Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Λοιπόν, από Θεού άρχεστε. Σήμερα είναι Μεγάλη Δευτέρα, λοιπόν, στην παροικία του Αγίου Νικολάου της Καψάλας. Εδώ δεν φαίνεται όμως καθαρά, γιατί είναι κυπαρίσι και έχει πολύ σκόνη. Ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Ειρήνη. Γνωστή εικόνα στη Θερμή της Μυτιλήνης, των νεομαρτύρων, των νεοφανών. Αυτή προορίζεται για την Αθήνα για κάποιο κύριο. Μάλιστα. Εδώ τώρα στο καλυβάκι αυτό μπορεί να δείξει και από εκεί το... την είσοδο του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, εδώ έζησε, όχι σε αυτή τη μορφή βέβαια, ήταν δύο δωματιάκια πολύ μικρά, χωρίς ναό, από το 1794 μέχρι το 1805, 12 συναπτά, συνεχή έτη, ασκήτευσε Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και έγραψε τα πιο πολλά του έργα. Η καλύβα, εδώ είναι του Οσίου Αγίου Νικολάου, λοιπόν, και του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Λοιπόν, διδάσκαλε μέχρι το 1965 που αγιοποιήθηκε. Στη συνείδηση των Αγιορείτων, μάλιστα λέει ο γεροντάς μου, Μακαρίδης, ο γέροντας Σάββας, όταν είχε έρθει το 1941 και έσπασε το μέτωπο που ήταν μοναχός από την Λογκοβάρδα, τους είχαν επιστρατεύσει τους νεοτέρους και είχαν πάει στην Αλβανία και λοιπά, πάνω στον πόλεμο. Όταν ήρθε εδώ στο Άγιον Όρος, πήγε στον Αβιμέλεχ, κάτω στη Μικρά Αγιάννα. Κάθισε λοιπόν κάπου ένα μήνα, δύο. Δεν μπορούσε και του λέει ο γέροντας ο Αβιμέλεχ, εγώ σε ήθελα παιδί μου, αλλά αφού δεν αναπάβεσαι στην έρημο, στην ησυχία, στα ερμικά Μικρά Αγιάννα κλπ. Να πας καλύτερα στην Κωσταμονή του, ένα καλό κοινόβιο του λέει, και τον έστειλε στην Κωσταμονή του. Και του λέει μια μέρα ο Νικόδημος και του λέει, τι λες πάτερ. Ο θείος διδάσκαλος, ο Όσιος Νικόδημος, στη συνείδηση λοιπόν των Αγιορείτων ήταν ο θείος διδάσκαλος, όχι Νικόδημος. Τι Νικόδημος, του λέει, θα πεις ποτέ έναν άνθρωπο χωρίς τη λέξη κύριος και ένα πατέρα μοναχό χωρίς τη προσφώνηση πάτερ. Και έρχεται εδώ προς την πίστη, λέει, με λέτε κύριο, δεν είμαι κύριος. Είπα, συγγνώμη. Μα η τάξη εκκλησία σε θυμιάζει, λέει, εικόνη μη της αρήτου δόξου και στίγματα φέρων πτεσμάτων. Αν λοιπόν αποδίδει ο Θεός δια του ιερέως στη λατρεία και στις ακολουθίες, την εικόνα σε θυμιάζει και σε τιμάει. Ποιος είμαι εγώ που θα σου πω κύριο. Κύριος κατεξοχήν είναι κύριος των δυνάμεων. Λοιπόν, κύριος και βασιλεύς και λοιπά και λοιπά. Είναι ο Θεός ο κύριος των κυριευόντων και βασιλεύς των βασιλευόντων. Αλλά και η προσφώνηση κύριος, σαν Θεός κατά χάρη που πρέπει να γίνει, του υπενθυμίζει δηλαδή ότι να γίνει και εσύ κύριος ακολουθώντας τον κύριο. Όχι, μην με λες κύριο. Πώς να σε λέω δηλαδή. Λοιπόν, και μετά το βαστάζει να του πεις κάτι. Αν θέλει να το λέει μόνο στον Δήμο Αμαρτωλό, αν του πει Αμαρτωλέ, όχι και έτσι λέει. Γιατί μάλιστα εδώ γύρω τον Νικόδημο σε ένα μοναχό παππού τώρα. Λέει. Πώς λέγεσαι πάτερ, Ρουμάνος αυτός λέει, ο Αμαρτωλός. Και του λέει ο γέροντας, όταν σε συναντάω στις καρές, θα φωνάζω μακριά, Αμαρτωλέ πάτερ. Αλλά δεν πάει, του λέει. Και λέει, ναι πάτερ, δεν πάει. Είδες, του λέει, όταν το λες εσύ ότι είμαι ο πατήρ τάδε, ο Αμαρτωλός, το θέλεις. Όταν σε προσφωνούν οι άλλοι, λες, όχι, δεν πάει. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα κάποιοι προσκυνητές με ρωτήσανε πάλι, λέω, όχι, να μην καπνίσετε αυτό. Κάποιο φορέ λέει εντάξει, τα έχω καπνίσει προ Χριστού. Λέω, δεν με πειράζει, αλλά και εσεί, αν θέλετε να ακούσετε από ένα γέροντα και πάτε σε ένα προσκύνημα, λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Σα προσφέρω ένα καφέ, να καπνίσουμε πάτερ, ας πούμε. Βγαίνει πιο δίπλα 10 μέτρα από το αγίασμα του Οσίου Αθανασίου του Αθανίτου ή από οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι και βιάζει να καπνίσει. Εντάξει, κάντε λίγο υπομονή για αγάπη του Χριστού. Δεν είναι έτσι. Μια θυσία χρειάζεται. Και τον Όσιο Σιλώνα το 1910-15 εκεί εκείνα τα χρόνια. Ταξίδευε με άλλους Ρώσους με το τρένο για κάποια υπόθεση της Μονής από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα. Με τα παλιά τρένα τότε, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Δίπλα ο Κοσμικός στο τρένο ρωτάει τον παππούλη τον Σιλανό, κάπνισε. Λέει, κύριε Πάτερ, λέει, τρόπο που καπνίζω είναι αμαρτία. Και δεν του απαντάει ο γέροντας ο Σιλανός ότι φθείρει το σώμα που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, λιβάνι διαβόλου, πορνεία στόματος, πολλά τέτοια. Λέει, τώρα του λέει, κύριε μου που καπνίζεται. Πάει να λέτε κύριε σου Χριστέ, καμιά προσευχή, Πάτερ ημών, Βασιλεύ Ουράνιε, Θεοτό και Παρθένε, κάποια προσευχή. Και λέει αυτός, όχι Πάτερ, προσευχή και τσιγάρο δεν πάει. Να του λέει, αφού ομολογείς ότι καπνίζοντας δεν σου πάει να προσεύχεσαι, γι' αυτό είναι αμαρτία. Κάθε τι μας αποκόπτει από την προσευχή, από την αδιάλη προσευχή είναι αμαρτία. Στα. Πολύ επιτυχημένη έτσι, απάντηση. Έτσι και σοφή. Σοφή. Έχει πάει τώρα, πάμε σε άλλο θέμα παράλληλα. Ο γέροντας ο Παντελεήμονας, ο τυπογράφος. Ερχόταν τότε, δεν ξέρω αν ήταν το 1985, εκείνα τα χρόνια, κάποιοι φοιτητές τον πλησιάζαν στο καράβι καθώς έμπαινε μέσα, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη ο παππούς. Λέει, γέροντα, εμείς είμαστε φοιτητές. Και θέλουμε, λέει, να μας πείτε απλά, με όσο πιο απλά λόγια λέει, γιατί δεν γνωρίζουμε την εκκλησιαστική ορολογία, τι είναι ορθοδοξία.
Και μου λέει ο γέροντας, προσευχόμουν, λέει, Παναγία μου, να τους πω κάτι να τους ωφελήσω στα μέτρα τους. Και τι του ήρθε η σκέψη. Φανταστείτε, παιδιά, λέει, εσείς από πού είστε, ζω από Θεσσαλονίκη. Μου έρχεται ένα καράβι της παλιάς εποχής, λέει, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Φορτίο, αμπάρια, πανιά. Στο καθοδόν, στο ταξίδι, συναντάει τρικυμία. Το καπετάνιος λέει: κινδυνεύουμε, θα πνιγούμε, ρίξτε μέσα τις αποσκευές. Όλα σιτάρια, ξύλα, τα πάντα φορτία, όλα στη θάλασσα. Χανόμαστε, πνιγόμαστε, άλλοι πετάνε νερά έξω, σχισμένα ο καπετάνιος εκεί, νερά, πνιγόμαστε, οι άλλοι απ' έξω, προσευχές, γονατιστή Θεέ μου, θα πνιγούνε, δεν θα πνιγούνε. Τελικά με χίλια ζόρια, δόξα τω Θεώ, φτάνουν στο λιμάνι, σωθήκανε. Δεν τους λέει κανένας τι έγιναν τα φορτία και οι αποσκευές. Το θέμα των μίζων ήταν η σωτηρία τους. Δόξα τω Θεώ. Που σωθήκατε. Λέει, το πλοίο, παιδιά, είναι ορθοδοξία. Τα καλά έργα είναι μέσα το φορτίο. Ό,τι βάλουμε, ταπείνωση, αγάπη, εγκράτεια, ελεημοσύνες κλπ. Ευχαριστούμε, λέει η γέροντα. Γι' αυτό λέει και ο 118 ψαλμός, μακάρι, ευλογημένοι δηλαδή, οι άμμομοι, πρόσεξε, αλλά ενώ εδώ, το όμορφο είναι το κεφαλαίο. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά κάνουμε όλα του φορείς γραμματική και κάνουμε την ουσία του θέματος. Δεν ακριβώς, είναι τύπος, λες, είναι καθοριστικό μακάρι, γιατί ο Κύριος λέει: εγώ είμαι οδός και αλήθεια και ζωή. Λοιπόν, ο Προτεστάτης μπορεί να πει ότι εγώ είμαι σόφρον με τη γυναίκα μου, αμίαντο το στεφάνι, κάνω λαιμοσύνες, κάνω ιεραποστολή, προσφέρω, κάνω ναι, σαν τον. Ναι, αλλά δεν είναι οδό. Που δεν είναι Χριστό. Έχει καταργήσει τις παραδόσεις, ούτε τη λατρεία, ούτε θεία κοινωνία, ούτε τα μυστήρια κτλ. Δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Ναι. Και μην πάμε στο άλλο το λογοπαίγνιο, τι θα γίνει. Για τον κάποιο βουδιστή, αν δεν άκουσε. Λέω, καλά, εγώ ήμουν στην Κίνα και λέγαμε 2010 μεταξύ των. Θα ρωτούσε τι είναι αυτός. Κόβει την ιστορία στη μέση, ο Χριστός. Άμα λέγαμε κατά βούδαν τόσα χρόνια, δεν θα ρωτούσα ποτέ. Λοιπόν, σήμερα με τις ειδήσεις και τις τηλεοράσεις και αυτά που λέμε τεχνολογία, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο σημείο. Αλλά οι Άγιοι λένε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δεν θα δικήσει κανένα. Ούτε πάλι στο άλλο άκρο που λέει ότι όσοι δεν βαπτίστηκαν θα κολλαστούν κτλ. Το απαντάει εδώ πέρα, το θυμάμαι σε ένα παππούλι της πολύ ζηλωτή. Του λέει, καλό, Απόστολος Θωμάς, από τη στιγμή που αναλήφθηκε ο Κύριος και λέει: Πορεθέτες, μαθαίσατε πάντα τα έθνη κλπ. Έκανε κάποιους μήνες να φτάσει. Άρα εκείνη με το μέτρο το δικό σου που πέθανε μέχρι να φτάσει το μήνυμα του Αποστόλου Θωμά τη σωτηρία και το βάπτισμα κτλ. Πρέπει να κολλάσουν. Ότι ο Θεός λοιπόν θα τους αδικήσει. Ναι, γι' αυτό πολλές φορές ναι, μην κολλάμε δηλαδή έτσι. Επειδή έχουμε και άγνοια και. Δεν, βλέπετε και ο προφήτης. Δεν είναι ότι κάνει λάθος ένας πνευματικός, ακόμα και ο προφήτης. Λέει ο Δαβίδ, σκέπτομαι να χτίσω ένα παλάτι, λέει, συγγνώμη, ναό, γιατί δεν μπορεί να μένει η σκηνή του κυβωτός του Θεού με τις πλάκες και όλα αυτά μέσα με δέρες στο τσαντήρι με τις σκηνές. Και του λέει ο προφήτης στον Άδα, ναι, θα είναι βάρος το βέβαια, γιατί είχε χτίσει ήδη πολύ τελέστατο παλάτι. Την ίδια νύχτα παρουσιάζεται ο Κύριος και του λέει του προφήτη τον Άδα, τι του είπες, δεν είναι θέλημά μου να μου χτίσει ναό, θα μου συγκεντρώσει τα υλικά. Ο γιος του Σολομών θα χτίσει ναό. Πηγαίνει την άλλη μέρα, σκέφτεται τώρα ο σεβαστός 70 τόσο χρόνο προφήτης, μεγαλειότατε, συγγνώμη, ευλόγησον, ναι, έκανα λάθος, χθες σου μίλησα ως άνθρωπος, τώρα ο Θεός ομιλεί και λέει ότι δεν είναι θέλημά του να το χτίσει. Βλέπετε, και ο προφήτης κάνει λάθος. Η αλήθεια είναι στην πληρότητα της Εκκλησίας. Δεν είναι μεμονωμένο και ο Άγιος Νής μίλησε περί αποκαταστάσεως και άλλοι κάποιοι που έχουν λάθη μεμονωμένο του Άγιος Νεκτάριος που αντιγράφει τον Παπαρηγόπουλο και για την οικονομαχία κτλ. Δόξα τω Θεώ. Να σας πω κάτι με τον Όσιο Νικόδημο, που είναι από τα λίγο τα άγραφα. Όταν εδώ σε αυτό το καλυβάκι, με το φωτογραφίζεις μετά για τον ναό να κάνεις μια βιντεοληψία. Είναι η συνέχεια, δηλαδή είμαστε μόνο απ' έξω, να πάμε και λίγο εσωτερικά στο ναό. Όταν ησύχαζε και έγραφε ερμηνεία του Ζυγαντινού του Ψαλτήρι, στον 34 ψαλμό, γεννηθεί το Ιωδό, σκότωσε και ολίσθημα κλπ. Του έκανε δαίμονες ένα φρικτό, φοβερό σεισμό και θα έπεφτε κάτω το σπίτι ολόκληρο. Αλλά είχε συνηθίσει τις παγίδες και τα. Φόβητρα τα δαιμονικά. Σκεφτείτε όταν πήγε στη Διονυσίου σαν αρχάριος, τόσο φόβο είχε που άφηνε την πόρτα, λέει το συναξάριο ο Ισίος Νικόδημος, ανοιχτή του κελιού του, ώστε να βρίσκεται μια παρηγοριά. Ότι κάποιος. Ότι ναι, δηλαδή έχει έτσι. Μια επικοινωνία, είναι ανοιχτή η πόρτα, δεν είναι τελείως στη μοναξιά και στο σκοτάδι. Μάλιστα. Τόσο πολύ φοβότανε. Όταν ζούσε ο Όσιος, διδάσκαλα τον προσφωνούσαν, σκεφτείτε με τα κουρέλια σμένα για εκείνα τα τσαρούχια που φορούσε, τις παντόφλες, ας πούμε, τα δέρματα. Εφαρμόταν μια επιτροπή θεολόγων. Βέβαια το 1963 ανοίχθηκε ο δρόμος από τη Δάφνη Χωματόδρομο Σικαρίας. Τότε με τα μουλάρια, το μονοπάτι και τα λοιπά, με τα ζώα. Του είπαν οι δάσκαλοι να πάει δηλαδή κάπου ενδιάμεσα, προσποιούμενος ότι έρχεται προς Σικαρίας να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις των θεολόγων αυτών. Πράγματι, αυτό στάθησε. Ερχόντουσαν αυτοί με τα ζώα κάτω, τους έφεραν οι αιγογιάδες. Και άρχισε αμέσως τη συζήτηση και τους απέδειξε από τις πρώτες στιγμές ότι
είναι η αίρεση, λοιπόν, χωρισμός από το Θεό, ναι, τον Λατίνων όλο το πιστεύω και θεωρεί στον Πάπα και τα λοιπά. Αυτοί είναι ανέκθανοι. Λέει ένας Ερακένδετος μας μιλάει έτσι και το ρωτάνε. Τώρα που θα πάμε κάτω στην Ιερά Κοινότητα στο Άγιον Όρος, θα συναντήσουμε σαν και σένα, έτσι, θεολόγους και... Και τους λέει, εκεί είναι κορυφή της θεολογίας, εγώ είμαι ο τελευταίος και έσχατος. Και λέει, γύρισαν πίσω. Δεν, δεν πήγανε καθόλου. Δεν ήρθανε καθόλου, γύρισαν πίσω. Λίστα. Ένα μεγάλο Σάββατο λέει ότι πικάρισε στον ναό πάνω του πρωτάτου, διδάσκαλε. Τώρα να του κρύβει το τριώδη, αρχίστε, να το βρούμε το βιβλίο. Κάθε κάτω από τον Πολυέλαιο, για να έσω στο ανάγνωσμα, εν αρχή επίση ο Θεό τη προφητεία. Ε? Δεν γίνει αόρατο και κατασκεύαστο. Μετά τη εξόδου του ανάγνωσμα, Ιωνά Βασιλιών, 15 προφητείε παρακαλώ από στήθου. Νομίζοντας ότι έχουν χάσει το βιβλίο και δεν το βρίσκουν. Ναι, στην αρχή καθίστε. Ναι. Τον έβαλε να αρχίσει. Αρχίστε να το βρούμε το βιβλίο. Ναι, ναι. Όπως και στη Λαύρα για έναν μοναχό. Και ο Γέροντας ο Χρυσόστομος στα Κατουνάκια του ήξερε ο Ράφτης όλο το ψαλτήρι απ' έξω και το έλεγε. Για κάποιον άλλον του κρύψανε πάλι το ψαλτήρι, άρχισε και το είπε. Το κάθισμα όλο απ' έξω. Ο Ιησούς Νικόδημος είναι και μνήμη. Δεν είναι, θέλω να το πω, μόνο χάρη. Ναι. Αλλά βέβαια αυτό ο συνδυασμό δίδει τα ακατόρθωτα. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Κλίμακος, μην δυσπιστούμε, λέει, εκεί που όπου υπερφύσιν Θεός, είτε στην νηστεία, είτε στα θαύματα, θα χάρισμα κατά αγρίων, θηρίων, προορατικό και χιλιάδε που βλέπουμε στους βίους των Αγίων, μην μας ξενίζει, λέει, πραγματικά όπου υπερφύσιν Θεός, εκεί τα υπερφύσιν αυτά θαύματα που δεν είναι αδύνατα για τους ανθρώπους, αλλά είναι δυνατά για το Θεό. Ακριβώς. Θέλω να πείτε κάτι έτσι απλό ή οτιδήποτε για το γιο μου τον Ιωάννη που θα σας δει και να ωφεληθεί σε κάτι. Ο Ιωάννης είναι 10 χρονών τώρα, πάει Τετάρτη Δημοτικού. Λοιπόν, θα πω κάτι. Μόνο φωτογραφίες πάνω εδώ, το βλέπεις και το κάνει ένα zoom πάνω απέναντι. Ναι, το... Εκεί είναι το κελί του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου. Μας ακούς, αγαπητέ Ιωάννη, μαθητής λοιπόν του Χριστού και του σχολείου. Αυτό το καλυβάκι που βλέπετε πάνω τώρα μένει ένας πατήρ Πατάπιος. Εμείς ήρθαμε εδώ με τον γεροντά μου το 1986. Εγώ ήμουν από το 1981 στο μοναστήρι. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε το 1986. Βέβαια, το άλλο καλυβάκι του Αγίου Θανασίου κάτω στη Χαράδρα απέναντι. Δεν φαίνεται ακριβώς, αλλά μπορεί να το κάνει ζωμό απέναντι. Από τον Ευαγγελισμό, ναι. Κάτω, λίγο ανατολικά, στην αιθεία του Άφωνα, φαντάζεστε μέσα στη Χαράδρα. Όλη αυτή η κοιλάδα που βλέπουμε μπροστά μου είναι μια νάπη. Νάπη σημαίνει δασόδη Χαράδρα, κοιλάδα. Είναι κάπου ένα χιλιόμετρο ενάμιση και έχει. Το κελί το ιστορικό που έγινε το θαύμα το έτος 1980, ή ερχόμενος ή αύριο φεύγοντας, μπορεί να το φωτογραφίσεις, είναι από τις αρχαιότερες εικόνες του Άξιον Εστί. Έγινε το 11 Ιουνίου του έτους 1980. Η Πορταΐτισσα είναι 24 χρόνια μετά. Μάλιστα. Το 1004. Όλα αυτά τα κελιά που είναι δεξιά και αριστερά, Γρηγοριάτικο, Ιδρύτιο, Διονυσιάτικο, Παντοκρατορά, Μονής Παντοκράτορας, έχει μια δεκαριά καλυβάκια μέχρι τη γέφυρα. Πηγαίνει για Ιβύρων και μετά στρίβει αριστερά για Παντοκράτορα και για τη Σταυρονικήτα. Λέγεται Κυλάς του Άδη. Εκ του θαύματος, εκ του Άδη που έψαλε. Για σκεφτείτε, κατέβηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, λοιπόν, έψαλε. Ενώ ήταν γνωστό ο ύμνος του κοσμάτου ποιητού, του υμνογράφου, την Τιμιωτέρα, το Χεροβίμ και το έψαλαν στην όλες τις ακολουθίες, θεία λειτουργία, όρθος κλπ. Κατά την τάξη. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στο σχήμα του μοναχού προέταξε. Άξιον εστί, άξιον δηλαδή Ιωάννη σημαίνει πρέπον, ψυχοφέλιμο να ψάλουμε στην Παναγία μας. Μακαρίες είναι Θεοτόκο και εξεπλάγει ο μοναχός. Λέει, πάτρε του, λέει, πού είναι αυτό το τόσο. Μάλιστα το είπε σε δεύτερο ήχο, έτσι μεγαλοπρεπέστατα, και του άρεσε το μικρό και λέει, σκεφτείτε τώρα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τόση ακτιμοσύνη να μην έχουν ούτε ένα χαρτί, ένα μολύβι, κάτι. Να πούμε ότι ο γεροντάς του εκείνη τη νύχτα ότι το είχε κλειδώσει ή δεν είχε ευλογία να πάρει. Αν εξήγητο, αλλά Θεός του επέτρεψε να μην βρίσκει ούτε ένα χαρτί, δώσ' μου κάτι. Και τέλος πάντων το έφερε μια πλάκα και το ξαναψάλει πάλι. Και καθώς το έψαλε, έγραφε σαν να ζμηλεύει πάνω στην πέτρα. Και μεταφέρθηκε μετά η εικόνα, η οποία κατά καιρούς βγαίνει έξω, η γνωστή εικόνα του Άξιον Εστί. Και μετά αργότερα πήγε στο Πατριαρχείο και συνέχεια χάνονται τα έγχη της πλάκας. Την έδωσαν κάποια, δεν ξέρω, το 16ο αιώνα. Την πούλησαν στους Ρώσους, την έδωσαν για κάποια χρέη που πλήρωσαν οι Ρώσοι το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη για να τα δώσουν στους Τούρκους κλπ. Ήταν Οθωμανική αιχμαλωσία και τουρκοκρατία παντού. Ναι. Λοιπόν, εδώ το καλυβάκι που πάνω το Οσίου Θεοφίλου. Εγώ το όνομά μου είναι Νικόλαος. Λοιπόν. Μετά από 6 χρόνια, ο Νικόλαος, ο άχρηστος εγώ, έγινα. Τι έγινα, έγινα μοναχός, αμόναχος, αλήθειος. Όταν ήρθαμε εδώ, γιατί εγώ δεν είχα έρθει πάλι ποτέ, ο γέροντας ήταν γραμμένος εκεί
και ερχόμασταν βορειότερα, σαν να με ξενικιάζουμε από ένα σπίτι και ερχόμαστε σε άλλη συνοικία. Φύγαμε από εκεί τη Λάδα του Άδεν, βόρειες Ικαρίες μια ώρα και ερχόμαστε λοιπόν βορειότερα, 700 περίπου μέτρα στο μονοπάτι, εδώ που λειτουργούσε σαν σκήτη. Σκήτη σημαίνει μοναχικό χωριό, τα εισόδια. Και γύρω-γύρω κάθε 100-200 με 500 μέτρα είναι μια περιοχή 5-5 χιλιόμετρα, λόφι-λόφι μέσα και έτρα, πεύκα, κουμαριές. Λέγεται καψάλα γιατί κάθε διότι μέσα 30-50 χρόνια όταν ήξερε πού η πυρκαγιά, γίνονταν όλοι πυρήκαυστοι. Από το ένα προς το άλλο. Βλέπει καψαλισμένοι. Βέβαια, και γι' αυτό, ρε. Καψαλίστηκε από τους Αγίους, όπως ο Άγιος εδώ. Θα σας πω το θαύμα με τον Άγιο Θεόφιλο τον Μυροβλήτη και τους άλλους μεγάλους Αγίους, τον Άγιο Θεονάτο, τον Σιωνικόδημο, τον Άγιο Παλαμά, πέρασαν τόσοι Άγιοι από εδώ και στο Άγιον Όρος και σαν προσκυνητές να προσκύνουν το άξιον εστί, ναι. Τέλος πάντων, ήρθαμε εδώ και μπαίνουμε στο ναό μέσα και βλέπω Νικόλαο. Ένα άφανο. 6 χρόνια τώρα λοιπόν. Και όσα χρόνια ζήσω, θα έχω λοιπόν τον Άγιο Νικόλαο. Δόξα στο Θεό πάντων, ναι, και. Προσκύνησα να έμεινα έτσι. Πώς να σα το πω, άφανο, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Λοιπόν, κάνω το δρομάκι έτσι, ανεβαίνω πάνω στο γέροντα Φανούριο. Ερχόμαστε μια φορά, μπορεί κάθε 15-20 μέρες, να κάνω φρούτο, κάνω ψωμί, να κάνω ποιο προσκυνητή γνωστό. Δεν πολύ ερχόμουν γιατί ήταν η άλλη γειτονιά, α την πούμε, με τα καλυβάκια και το πρόγραμμα. Λέω και δεν χωρούσε να έρχομαι συνέχεια για προσκύνημα. Το γνώριζα τον πατέρα Φανούριο. Λοιπόν, όταν ήρθαμε εδώ, τρέχω πάνω, του λέω γέροντα. Ήρθαμε εδώ, πήραμε το κελί με τον γέροντά μου και το όνομά μου ήταν Νικόλαος. Και τώρα, μετά από 6 χρόνια, ερχόμαστε σε ένα κελί. Και βρίσκω πάλι τον ονομαστικό μου Άγιο. Και κάνει έτσι ο πατήρ Φανούριο. Εγώ λέει καταλαβαίνει. Λοιπόν, είχε από 14 χρονών. Και μου λέει την ιστορία του αυτή, η οποία την έχω γράψει και στο Πιλιαράκι Γέρο Σάββα, πολύ περίπου. Καλά, απλώ την λέω και καταλαμβάνω. Ο πατέρα του ήταν πολύ τεχνικογένεια από ένα χωριό πάνω από τη Μολδαβία, από τη Ρουμανία. Επειδή αυτό ήταν όλο με την Εκκλησία, σκεφτείτε, του λέει μια μέρα, παιδί μου Βασίλη, έχουμε από το χωριό εδώ πέρα πολλού στο Άγιον Όρος Ρουμάνου. Θέλει κι εσύ να σε στείλουμε καλογεράκι για πάντα στο Άγιον Όρος. Θέλω μπαμπά, εντάξει. Λοιπόν, τίμασα τα χαρτιά του, δεν θυμάμαι, το 1925-1928, εκείνα τα χρόνια. Είχαν έρθει και οι πατριώτες του Ρουμάνια, τακτοποίησαν τα χαρτιά, θα φεύγανε μαζί να τους, το μικρό παιδί να τους συνοδεύσουν, θα έρχονταν στο ακροτήριο που είναι τέρμα κάτω κοντά στη Λαύρα, στο Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, η σχέση Ιωάννης, ναι, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στο μοναστήρι το Ρουμάνικο. Έγινε ένα τραπέζι στο σπίτι του, να χαιρέτησαν οι συγγενείς όλοι. Στο καράβι τον πήγε η μητέρα του και η μάνα του. Η μάνα του έκλαιγε παρηγόρητα και ο πατέρας του και του λέει ο πατέρας του: «Παιδί μου Βασίλη, σε αφιερώνουμε στην Παναγία μας. Σου εύχομαι η ζωή σου να είναι με υπομονή και υπακοή, εκεί στους Αγίους, στους πατέρες του, δηλαδή, στον Άθωνα, στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας, για να μας σώσει ο Θεός, παιδί μου, από τη δικιά σου αγία ζωή». Κοιτούμενο το μικρό, λέει ο πατέρας μου, δεν λέει ποτέ ούτε ένα αστείο, ούτε καφενεία, δουλειά, προσευχή, μετάνοιες. Ελεήμων, τίμιος, εγώ που φανούμε. Και εγώ λέγα γέροντα εσύ στους προσκυνητάς που έρχονται και τους ξεναγείς και τους δίνεις και ένα αισθητό ποτήρι νερό. Ο Θεός δεν θα παραβλέψει τον κόπο σου. Και έλεγε το πίστευε. Τίποτα δεν είναι αυτά, λέει. Ο πατέρας μου ήταν αληθινός χριστιανός. Είχε δείγμα και πρότυπο τον πατέρα. Τέλος πάντων, κάθε 30 χρόνια στο Ρουμανικό μοναστήρι. Ο κάθε χρόνο παλάζω διακονήματα, μάγειρας, εκκλησιαστικός, κυπουρός. Όλα αυτά. Κάπου κουράστηκα, λέει μετά, συνέβη και κάποιο μικροπειρασμό. Ευκαιρία να φύγω, έρθει στον Παντοκράτορα, πήρε τα πράγματά του. Λέει, πατέρα Άγιε. Δώστε μου ένα κελάκι στην καψάλα, λέει, να κοιτάξω και εγώ τη σωτηρία μου. 30 χρόνια διακόνω το κοινόβιο. Στου προσκυνητά, την Παναγία, τον Άγιο Άνη, τον Πρόδρομο. Τώρα λέει να έρθω κάπου, λέει, να κοιτάξω έτσι λίγο μακριά από το θόρυβο και του ανθρώπου και του μοναχού από το κοινόβιο. Επειδή είχε κοιμηθεί ο παππού εδώ, αφορμή ζητούσαν αυτοί, είδα ένα νέο τώρα μοναχό 45 χρόνια περίπου, του λένε οι γέροντε η σύναξη, πατέρα Φανούρη, θα σου δώσουμε το κελί του Αγίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου. Μεταξύ του Παντοκράτορα, όποιο πάει. Όταν θα έρθει, θα δείτε έχει από τον αγκώνα και κάτω, άφθαρτο, ευλογεί έτσι ιερατική στάση, χειρό, Χριστός. Λοιπόν, δέρμα, νύχια, άφθαρτο, το χέρι του Αγίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου. Λοιπόν, τον έφερε ο αντιπρόσωπος για να του παραδώσει, να υπογράψει δηλαδή, τις εικόνες, το ομόλογο όπως λέμε μέσα. Έχει τα ιερατικά, μια στολή του διάκου, τι είναι τα τιμαλφή, είτε κάποιο άγιο λείψανο να έχει, ένα σταυρό, αγιασματάριο, εγκόλπιο, όλα αυτά λοιπόν, τα οποία έχει την ευθύνη του αυτός να μην τα χάσει, ξέρω, και να τα προστατεύει και είναι τα κοιμήλια του ναού. Όταν τον έφερε λοιπόν, είχα μετρήσει μια φορά, είναι 2 ώρες παρά ένα τέταρτο το μονοπάτι να έρθει. Μπαίνει μέσα και βλέπει λοιπόν Άγιος Βασίλειος δίπλα στο τέμπλο. Γιατί είμαι του Αγίου Θεοφίλου, του Αγίου Θεοφίλου, και του λέει, λέει Άγιο Βασίλειος, είναι η μνήμη του ναού του. Και λέει, ναι, λέει, ναι. Και το, λοιπόν, αυτό που συνέβη εμένα σε 6 χρόνια, αυτό συνέβη ακριβώς μετά από 30 χρόνια. Ακριβώς μετά. Μάλιστα. Πώς θα φέρνει η Παναγία. Μυστήρια, ναι. Έτσι, έτσι. Εκεί κάτω, κάνε λίγο ζούμε εδώ εκεί κάτω. Πού είναι το αγίασμα. Κλείσ' το λίγο, κάνε πάνω. Αυτό εδώ, λοιπόν, είναι για τους πεζούς, για τους προσκυνητάς και για τους μοναχούς. Λοιπόν,
Και όταν είναι για τα ζώα που περνάει το γαϊδουράκι που έχω. Για να μπει μέσα. Περνάει από εδώ. Το οποίο πείτε το όνομα του πάλι. Ο Δράκος. Ο Δράκος. Ο Δράκος, το γαϊδουράκι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, είναι λίγο πονηρό και μηχανή. Πιάνει το κάγκελο. Μου έλεγε ο πατήρ Γερόντιος για τα ζώα. Είχε γαϊδουράκι. Το κάγκελο ανοιχτό φεύγει. Λέμε καλά, λέει. Αφού σα παρακαλώ, κλείνετε το κάγκελο πάνω. Σωστά. Το κάγκελο. Ε, μα καλά, φυλάω μια νύχτα. Λέει, βλέπω, έρχεται το γαϊδουράκι, συγγνώμη, πιάνει αυτό, λέει και το τραβούσε έτσι. Με τα δόντια. Με τα δόντια του, το ξύλο και το έβγαζε έτσι και περνάει να φύγει. Κύριε, αν είναι λέει, καλά. Πιάνω, αν λέει, είναι το δόντιο με το σύρμα, το βλέπω, το έχουμε κάνει με το, ναι, την αλυσίδα για να μην το τραβάει αυτό λοξά πάνω κάτω και το βγάλει. Λοιπόν, έρχεται, λέει, φυλάω τη νύχτα με το κομποσχήνι, γιατί λέει, μα τόσο, ποιο το αφήνει τον κάγκελο. Μία, δύο, τρεις, το ψάχνω όλη τη μέρα να το βρω την άλλη μέρα. Σωστά. Τέλος πάντων, Κύριε σου Χριστέ, λέμε, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Είμαι, λέει, 11 ώρα το βράδυ, κάθομαι, λέει, 2 ώρες εκεί απ' έξω και καθόμαι και κάνω κομποσχήνι. Να δω, λέει, ποιος ανοίγει το κάγκελο, γιατί αφού δεν μένω και να φεύγει πάλι. Σωστά. Έρχεται το γαϊδουράκι, το δαγκώνει και να τραβάει έτσι, πιάσει, αφού είδε ότι δεν βγαίνει το ξύρμα. Πάτρε, λέει, ξαπλώνει κάτω, λέει, πώς ξαπλώνει ένα αρνί, λέει. Πώς κάνει το φίδι έτσι, λέει, άστο να δω, θα περάσει, λέει. Πόσο είναι αυτό, δεν ήταν πιο κάτω. Σωστά, σωστά. Πέρασε, λέει, εκεί και το βάζει στα πόδια και έφυγε. Άντε, λέει, θα το βρω την άλλη μέρα, λέει. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, τόσο λέει πονή. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε. Είναι το αγίασμα του Θεού Θεοφύλου του Μυροβλήτου. Το Παντοκράτορα είναι το χέρι του, είπαμε, τον αγκώνα και κάτω, άφθαρτο σε μια αργυροεπίχρηση θήκη, ευλογή. Το άλλο Άγιο Λείψανο δεν έχει γίνει ακόμη δει, είναι ταφιασμένο μέσα στο ναό. Λοιπόν, ο ναός είναι από το 1100, ο πρώτο Ναΐβριο, η θεμέλιο πλάκα του 1120-1100. Λοιπόν, εδώ δεν υπήρχε τότε. Το 1558, 8 Ιουλίου, εκοιμήθη Όσιος Θεόφιλος. Όσιος Θεόφιλος ήταν γραμματέας από τη Ζύχνη των Σερών στον Πατριάρχη Νίφωνα. Και σας λέω περιληπτικά, το 1486, παντού Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Αλεξάνδρεια, είναι ένας Μίνεκ Μάλεξ, Σουλτάνος το όνομά του, και πατριάρχης ο Ευλαβέστητος Ιωακήμ. Γίνεται ένα θανατικό και πεθαίνουν πάρα πολλοί στην Αλεξάνδρεια. Πηγαίνουν κάποιοι Εβραίοι και κατηγοράνε ότι η αιτία της μολυσματική νόσου που μεταδίδεται είναι χριστιανοί που κοινωνάνε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο και οι πίστοι τους είναι ψεύτικοι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ότι μπορούν να πιούν δηλητήριο εν πάθ τίποτα και να κουνήσουν ένα βουνό και τα τι αυτά. Εξεμάνει ο πατριάρχης και λέει στον Ιωακήμ τον πατριάρχη, εάν δεν μου δείξεις πίνοντα δηλητήριο την αλήθεια τη πίστεώ σα και να μετακινήσει ένα βουνό, σα εξολοθρεύω. Εσύ είστε η αιτία που μεταδίδεται και θα τόσο κόσμο αποθνίσει. Το μαχαίρι στο λαιμό. Προθεσμία 3 μέρε. Μαζεύτηκαν λοιπόν, σκεφτείτε τώρα, ήμουν Οθωμανοί, οι Εβραίοι, και μάλιστα είχα πει στον Πατριάρχη, στον Σουλτάνο, τον Μίνεκ Μάλεξ, να μην τον αφήσει να κάνει το σταυρό του πίνοντα το δηλητήριο. Το πιο φοβερό δηλητήριο. Του λέει, δεν θα κάνει το σταυρό, να πιει το δηλητήριο. Και του λέει, από πού λέει να το πιω, από εδώ, από εδώ, πάλι μυστικά το σταύρο. Μάλιστα. Ναι. Και ήπια δεν έπαθε τίποτα. Αν ανοίξουμε ένα χάρτη γεωφυσικό ανατολικά από την Αλεξάνδρεια, λέει Ντουρ Ντιάλ, που σημαίνει στα τουρκικά το σταματημένο βουνό. Mm-hmm. Λοιπόν, σηκώνει τα χεράκια του Πατριάρχης, ο Ιωακήμ, και προσεύχεται. Και γίνεται ένας φρικτός σεισμός και αρχίζει το όρος να μετατίθεται, σαν να περπατάει και πέφτει μέσα στην Αλεξάνδρεια, μέσα στον κόλπο, στη θάλασσα. Από το φόβο του τώρα οι Τούρκοι πέσαν κάτω, άλλοι να φωνάζουν, δόξα σε ο Θεός, οι χριστιανοί, σκεφτείτε τη τέτοια σύγχυση. Ναι. Σώσε μας, φώνασε ο Σουλτάνος, ο Μάλεξ. Και λέει, σήκωσε το χεράκι και ευλόγησε και είπε στήθη όρος, σταμάτα βουνό, στήθη όρος. Γι' αυτό ονομάστηκε τουρκικά Ντουρ Ντιάλ, το σταματημένο βουνό. Μάλιστα. Και αφού είδε λοιπόν και το δηλητήριο και το βουνό, δίνει εντολή να αποκεφαλίζουν τους Εβραίους τώρα τους κατηγόρους. Και πέφτει κάτω στα γόνατα λοιπόν και λέει, είναι, έχουν χρήματα, μην τους θανατώνεις. Λέει, βάλουν σε ένα επιτίμιο να φέρουν νερό από τον Νείλο και σώζεται ένα καμαρωτό υδραγωγείο του 16ου αιώνα που έφεραν νερό στην πόλη στην Αλεξάνδρεια. Ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης έστειλε εδώ, δηλαδή μαθαίθηκε το θαύμα αυτό, το γραμματέα του, τον Θεόφιλο και κάποιους άλλους επισκόπους και έκαναν από αυτόπτες μάρτυρες μία έκθεση σε αυτό το θαύμα και τα δύο θαύματα και το δηλητήριο και το βουνό. Και επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη, κατέθεσε και την παραίτησή του, έμεινε λίγο στο βατοπέδι, 15 χρόνια στην Ράμονη Ιβύρων που ήταν καλλιγράφος και έχει πάρα πολλά βιβλία, ψαλτήρια, Ευαγγέλια, Τριώδια, Πεντηκοστέρια και τα δείχνουν έτσι. Πολύ καλός καλλιγράφος. Και μετά ήρθε και πήρε το κελί εδώ, απέκτησε ένα μαθητή υποτακτικό τον Ισάκ. Ήταν ο αφανής, ο πνευματικός, ο γέροντας, ο Θεόφιλος. Λοιπόν, 8 Ιουλίου ήταν Κυριακή. Την Τετάρτη ήρθε ο ιερεύς, τον κοινώνησε κατάκητος, ο γείτονας. Το Σαββάτο πάλι τον κοινώνησε πρωί-πρωί και την Κυριακή ξημερώνοντας πειθαρχόντουσαν να δούνε τον γεροντά του, τον πνευματικό, τον συνασκητή, τον πατέρα Θεόφιλο, λέει στο μαθητή του Ισάκ, παιδί μου, δεν έχεις ευλογία να με θάψεις, θα με αφήσεις στο δάσος να με φάνε τα άγρια θηρία. Τον ευλόγησε, σηκώνει τα χεράκια του, Κύριε, παραδίδω το πνεύμα μου και κοιμήθηκε ειρηνικά.
Ο μαθητής τώρα πειθαρχώνει στον γείτονα να δουν τον τιμοθάνατο γεροντά του, τον παίρνει και δεν υπήρχε τίποτα εδώ, όλο δάσος κάτω, χαράδρα, ο χήμαρος δίπλα, τον κατέβασε βλαβικά μια απόσταση 100 μέτρα, 150 και τον άφησε εδώ. Έφτιαξε ψεύτικο τάφο μπροστά από τον ναό. Μάλιστα. Και είπε ότι γιορτάζουν γιατί θέλησε να μην τον θάψω με ακολουθία. Τώρα άρχισαν από κεριά, ο σταυρός, προσκύνημα, έπαιρναν άλλη χώμα. Είπανε μετά από 2 μέρες, 3 οι γείτονες, τόση ταπείνωση να μην αξιωθούμε τελευταία φορά, τελευταίων σπασμών των πνευματικών μας, τον γείτονα, τον συναστηθεί. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε τη ζώνη του, ευλογία, το κουκούλι του, κάτι, ένα κομποσχήνι, κάτι. Λοιπόν, ανοίγουν τον τάφο, αλλά ψεύτικο. Μια πιθανή καμένο, Ισάκ, δηλαδή τον έχει θάψει εδώ, τον έχει θάψει παραδίπλα. Πού τον έχει θάψει. Λοιπόν. Τι να πει κι άλλο. Δεν έλεγε άλλο τίποτα, προφανώ θα ερχόταν. Περνάει ένα μήνα. Σκεφτείτε, άφθαρτο το Άγιο Λείψον, όχι μόνο αγριεθερία γουρούνια, λίγη τσακάλια δεν το πείραξε να το φάνε, ούτε και έχει σημεία φθορά. Δυσοδεία, τίποτα, σημεία λιώσεω. Το βρίσκουν παντοκρατορινή, λέει ότι όσου θέλησε ο Άγιο, ή θα είδαν φω, ή θα είδαν ευωδία, και τον παίρνουν λοιπόν και τον πάνε στον παντοκράτορα. Και αρχίζει το εγωισμό, όλο το Άγιο Λείψον θα μείνει εδώ. Ο μαθητή ζητούσε το γεροντά του, οι Ιβυρίδε θέλουν να γεμίσουν ένα κομμάτι από το Άγιο Λείψον. Επενεύει το Πατριαρχείο, τίποτα λέει. Το δεξί του χέρι θα μείνει στον Παντοκράτορα και το άλλο θα ενταφιαστεί εκεί που ασκήτευσε. Δεν έχω τύχει, πήρε το μαχαίρι, το έκοψε και είναι ευλογία, άφθαρτο. Λοιπόν, μια μεγάλο κοιμήλιο και ευλογία. Ευλογία σημαίνει μετάδοση αγιασμού. Για κάποιον που το πιστεύει και το προσκυνάει σαν Άγιο Λείψον, ακόμα και εδώ κόβει ένα κλαδάκι ο άλλο και λέει το κάνω τσάι, ένα άνθρωπο, το φάω, να σταυρωθώ με αυτό πραγματικά. Είναι... Έχει την ευεργεσία του ουρανού. Άμα το περιθωριά δεν είναι τίποτα αυτό, γιατί το καταλαβαίνουμε τη λογική, έχει αστοχήσει. Έτοιμος. Έμεινε λοιπόν η ιερά δεξιά το χεράκι του Αγίου στον Παντοκράτορα, που είναι τώρα για τους προσκυνητάς σε μια αργυροεπίχρηση θήκη και το προσκυνάνε. Το άλλο σώμα το έφεραν με λιτανία και το ενταφίασαν κάτω από την Αγία Τράπεζα. Και από τότε δεν έγινε ανακομίδη. Τον περασμένο αιώνα, το 1880-1890, που έμειναν Ρώσοι, είπε ο Ρώσος, εφόσον στον Παντοκράτορα είναι το χέρι του άφθαρτο, θα ανοίξω τη Λάρνακα, θα πάρω ένα βασιλάκι να το στείλει σε ένα γνωστό του μοναστήρι στη Ρωσία. Μόνος του κρυφά τη νύχτα προσπάθησε να ανοίξει σκάβοντας τον τάφο και τυφλώθηκε. Δεκαετίες έλεγε συγχωρέστε με τον Ιερόσυρο, τον Ιερόσυλο, συγχωρέστε με τον Ιερόσυλο. Λοιπόν, τυφλώθηκε. Δεν έχουμε άλλα θαύματα. Ο Γέροντος ο Χρυσόστομος κάτω στις πέτσες το 1984, που όλο το μοναστήρι γύρισε με το Πάτριο, όταν ήρθε εδώ πέρα, το έλεγε ο Φανούριος. Λοιπόν, ήρθε να προσκυνήσει, ήρθε με τον πατέρα Θεοδόρητο, στο άλλο καλυβάκι κάτω, περπατήσαν το μονοπάτι, με το που μπήκανε μέσα, ευωδίαζε ο ναός για να κάνει το σταυρό του Φανούριος και να λέει «Άγιο Παπά, ποτέ δεν είχε ευωδιάσει τόσο πολύ». Και συνέχεια ακολουθούσαν μετά που ήρθαν 30 αστυνομικοί, σπάσαν 8-9 πόρτες, πιάσαν σκαλόγρες, λοιπόν και ένα μοναστήρι. Λοιπόν, ακριβώς, ακριβώς. Διέλυσαν ένα μοναστήρι, αλλά η Παναγία έκανε να χτιστεί στην κορυφή των σπεσών του Λόφου από τους Αγίους Πάντες για το μοναστήρι της Γοργοϊπικό. Και είναι στην κασέτα, αν πικρολογήσει κάποιος διωγμός Ορθοδοξίας, και το έχουμε βάλει μέσα, βγαίνει κατευθείαν και είναι και η κασέτα που μιλάνε οι καλογρίες. Ναι. Το έγκλημα επειδή δεν ακολουθούν τώρα τους οικουμενιστάς. Ακριβώς. Το έγκλημα σε εισαγωγικά αυτό το λόγο. Έτσι όπως και με την Εσφυγμένου και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι μια μεγάλη σελίδα. Ο κόσμος που έχει άγνοια και δεν καταλαβαίνει, σου λέει ότι φωνάζουν οι μοναχοί, κρατάει μόνο τα αρνητικά. Έτσι, τα θετικά δεν είναι. Λοιπόν. Πάντως εδώ ήταν πολύ παλιά φυγμένη. Πέρυσι του κάναμε μια ανακαίνιση. Ναι, ναι, λοιπόν, πολύ ωραία. Ναι, τώρα θέλει να κάνουμε μια καλή εικόνα εδώ. Τώρα γιατί είναι φωτογραφία, να μπει στο στη θέση, κάποιο κατηλάκι. Λοιπόν, είπα και έφτιαξε εδώ το χτίσιμο που έχτισε τώρα ο Ιωάννης. Έβαλε και αυτά τα πέτρες να... Τα τούβλα. Λίγο να... Ήταν επίγειο το νεράκι. Αυτό πήγα να πω. Μετά... Το νεράκι πότε. Το νεράκι βγήκε μετά θαυματουργικά στο σημείο αυτό που ήταν ένα μήνα του Άγιο Λείψον. Μάλιστα. Το πήρανε μετά πάνω, ενταφιάστηκε. Λοιπόν και κατά την παράδοση έγινε. Στα ορυπορικά και τα ρωσικά κλπ. Είναι πολύ γνωστό το προσκύνημα του Οσίου Θεού. Και μας έρχονται Ρώσοι εδώ πέρα, έχουν μια ιδιαίτερη ευλάβεια σε σχέση με εμάς. Και να δεις, του δείχνουν νερό πάνω με τη... όλο, ένα ποτήρι. Το ποτήρι και... αγιάσμα, μυρωτοτσίδι, πλακοσλοδένι. Μυρολογία δηλαδή του μυρωτοτσίδι είναι ο μυροβλήτης. Από αυτό ιδρεύεται... Αυτό κοιτάξτε, εκεί που πατάς εδώ είναι ναι, ναι. Επί δύο, είναι μια στέρνα εδώ. Μάλιστα. Εδώ κάτω. 1,5 μέτρο δεν είναι πολύ και παίρνω και τα υπόλοιπα καλυβάκια κάτω. Α, ωραία. Να, εδώ είναι... Μάλιστα. Ένα καπάκι ας πούμε. Ωραία. Το κάναμε είναι κανονικά με σίδερα, έτσι κανονικά, γιατί ήταν βατράχια, κουνούκια, αυτή. Σωστά, σωστά. Δεν μπορούσα να περάσει και πες και κανένα ζώο μέσα που μου προσκυνητάς. Και εδώ θέλει να ρίξουμε λίγο χώμα. Τώρα έχει μια ροδιά εδώ. Να φυτέψουμε κάτι, πρέπει να περνάνε και ζώα. Κάτι που να μην το τρώει το ζώο. Η φυτιά μας την έπρεπε όλο το άλογο. Α, μάλιστα. Τρώει όλοι και την καναγκάσαμε να την επενδύσουμε. Με το σύρμα. Το οποίο αυτό βοηθάει, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αλλιώς την έφαγε όλοι. Έρχεται ο προσκυνητής. Εντάξει, θα φάει για ένα σίγουρο, δεν θα το καταστρέψουμε το δέντρο. Εγώ το ποτίζω από το
1986 το φύτεψα τότε που ήταν εδώ τόσα χρόνια τώρα. Για να του πάει το ζώο να τη φάει σε μια μέρα. Έχουμε τα δέντρα μας. Μια μιλιά, μια σιτιά, μια καρυδιά. Από κάτω είναι τα ακτινίδια. Κόβουμε τα ξύλα εκεί στο δάσος. Τα κουβαλάει το γαϊδουράκι. Ο περίφημος δράκος. Ο περίφημος δράκος. Ναι, δόξα μάλιστα. Και εδώ είναι ο κήπος μας για τα γρηγούρνα, τον έχουμε περιφραγμένο. Και τα δεν μπαίνουν μέσα. Κυκλοφορούν... Τα γρηγούρνα, ναι, μα το σκάβο είναι τις μύτες σου, κάτω να αφήνουν τίποτα. Έχετε δει εσείς να... Φυσικά. Μόνο μια φορά. Συνεχώς, ε. Συνεχώς. Τα οποία μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για κάποιον... Όταν είναι τραυματισμένα, ειδικά το θηλυκό, για χειμωρά, μικρά... Αν δεν είναι τραυματισμένα και βρεθεί κάποιος στον δρόμο. Βλέπεις σκάβει κάτω και σκόνται θέλει τρέχοντας. Εξαφανίζεται. Μάλιστα. Σκάβουν, έρχονται άλλες μέσα μπροστά από το σπίτι και σκάβουν κάτω. Μιλάμε λακκούβες ολόκληρες. Επειδή αυτό θα του άρεσε του Ιάννη, τι άλλα ζωάκια υπάρχουν στο δάσος? Υπάρχουν πάρα πολλά ζαρκάδια εδώ και ελάφια. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και λύκη έχουν, τσακάλια πάρα πολλά, πάρα πολλά φίδια, εκτός τα πουλιά. Και λύκη όμως, ε. Και λύκη, ναι. Μάλιστα το χειμώνα όταν μπαίνουν μέσα, τα πρώτα ζώα που θα δουν από τους ξυλοκόπους τα κατασπαράζουν κάτω. Μια αληθινή ιστορία που μοιάζει με ανέκδοτο. Μου λέγει ο Γερόντας, ο Γερόντιος. Ένα κοιλί Αγίας και υπέροχη τώρα το 1940, γερμανική κάτω, 44. Το βράδυ λέει με δύση του ηλίου, μόλις του ρούπων, ήμασταν στον Εσπερινό και θα άρχιζε αγρυπνία μετά. Και πήραν κάποιο τσάι, κάτι είχε η τράπεζα. Ένας λαϊκός είχε τα δόδια και κουβάλαγε τα χοντρά ξύλα, σέρνοντας από το δάσος. Έρχεται ο λύκος και επιτίθεται στον τάβρο τώρα, για να τον φύγει, ναι, και γυρίζει αμέσως ο τάβρος και τον καρφώνει στην κοιλιά με τα κέρατα. Εμείς λέει ακούμε τώρα απ' έξω ουρλιαχτά, ακούμε λοιπόν να φυσάει φου, βγαίνουμε έξω και τι βλέπουμε, λέει. Να έχει καρφώσει στα κέρατα ο τάβρος το λύκο, τα αίματα να πηγαίνουν πάνω στο κεφάλι του, να το κρατάει έτσι και τον να... έχει σηκώσει όρθιο. Τον έχει σηκώσει, και ένα καρφωμένος ο λύκος από κάτω από το στήθος. Και να ουρλιάζει, αφού το σκοτώσαμε λέει, με τα ξύλα, λοιπόν, δεν κατέβαζε το ζώο κάτω το κεφάλι του και να γυρίζει τρέχοντας γιορτή, να χτυπάει τα πόδια, να κάνει φου φου να φρύει φρύα, μα λέει αφήστε το. Τόσο πολύ είναι. Πω, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτοί παίρνουν κοπάδι και τα τρώνε όσα μένουν ζώα έξω. Λένε ξυλοκόπη κλπ. Το μουλάρι, όταν δείτε δύο κίνδυνο, έρχεται εκεί που είναι ο άνθρωπος. Mm. Ενώ το άλογο τρέχει αγέροχα, τρέχουν πολλά χιλιόμετρα λίγο και το τρώνε μετά. Αυτό βασίζεται στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο. Δεν έχει χρόνια το λίγο και το φτάνει αμέσως. Πηδάνε πάνω. Και πάνω. Πιο γρήγορος. Και... βέβαια. Πάντως τα αρσενικά άλογα, λοιπόν, έξω που τα είχαν στις σέρες, στα μετόχια και μας το έλεγαν. Όταν ακούγανε, βόσκανε κάτω στην πεδιάδα οι αγελάδες με τα μικρά και οι ταύροι, όταν ακούγανε λύκους, βάζανε τα μικρά στη μέση, γυρίζανε τις πλάτες τους με τα κέρατα προς τα έξω, κύκλικα, μάλιστα, και τα αρσενικά γυρίζανε γύρω-γύρω τρέχοντες. Λοιπόν, και τα αρσενικά, τα άλογα δαγκώνει το λύκο και το χτυπάει με τα πόδια. Κυλιγάει το άλογο το λύκο. Το λύκο, ε. Γιατί φοβάται και είναι θέλει της ζωής. Μονομαχία μέχρι θανάτου. Σε ανθρώπους έτσι μοναχούς έχει ακούσει επιθέσεις. Όταν υπάρχει πνευματικός νόμος, το κελί που θα το φωτογραφείς αύριο ακριβώς από πάνω από το μάτι, είναι στο Αθήρ Θεοδόσιος. Δεν φαίνεται από εδώ, είναι τρία, δεν έχει φυσάκι μέσα, δύο δωματιάκια, είναι μικρό πετρόχτιστο. Λοιπόν, επειδή είναι κοκκινόχωμα γύρω-γύρω, λέει καλύβα κοκκίνο. Εκεί είμαι ένας χρυσόγονος, εγώ τον πρόφτασα, αληθινή ιστορία, δεν ξέρω το 60 πότε κοιμήθηκε. Αυτός ήταν από την Ατολοκαρνανία, ο παππούς, και το 45 εκείνα τα χρόνια, έρχονται οι κομμουνιστές και τον πιάνουν τον νερό, ήταν 17-18 χρονών, έλα μαζί μας. Λοιπόν, η πρώτη αποστολή είναι η εξής. Πάρε ένα στιλέτο, εγώ εδώ στο χωριό, στο στάβλο, μπαίνω μέσα και έχουμε πληροφορήσει ότι κοιμάται μέσα. Μεσάνυχτα τώρα. Με τα όπλα δεν θα ρίξουμε καμία φεκιά, πιστολιά. Λοιπόν, εάν μεν κοιμάται αυτός, τον σφάζω εγώ, δίνω το σύνθημα και μπαίνετε κι εσείς μέσα. Εάν μπαίνοντας εγώ αυτός θα φύγει ή από την πίσω πόρτα ή από το παράθυρο, εσείς χτυπάτε με το μαχαίρι κατευθείαν, αυτός είναι. Βρέθηκε το παιδί τώρα, ο μετέπειτα μοναχός Χρυσόγονος, ακούσει ο Άννη, έχει τώρα ένα μαχαίρι. Και ο άλλος να του δίνει το σχέδιο, μπαίνω μέσα, ήταν να το σφάξω και βγαίνει, χτυπάει όταν αυτός είναι. Σκεφτείτε. Τι γίνεται. Μπήκε μέσα, από όσα απεδείχθη μετά, κοιμότανε, τον καρφώνει με το μαχαίρι κάτω, ακαρία τον έσφαξε. Δεν καταλάβανε άλλοι ότι τον έσφαξε. Τον μαχαίρωμα του, ούτε θόρυβο έκανε τίποτα. Ξεχάστηκε να δώσει το σύστημα, πάει να βγει από την πίσω πόρτα που φύλαγε ο Χρυσόγονος. Λοιπόν και τον καρφώνει με το στιλέτο τώρα, στο στήθος, στην καρδιά. Τέλος πάντων. Μετά που έγινε μοναχός, του είχε μείνει τόσο η εμπειρία αυτή και έλεγε «Θεέ μου να με συγχωρέσεις, να επιτρέψεις να με φάνε τα τσακάλια για να πονέσω κι εγώ όπως έγινα γιατί είχα και δολοφόνησα άνθρωπο και σκότωσα άνθρωπο, έτσι να υποφέρω και να πονέσω». Μια νύχτα πήρε ο παππούς στο φανάρι για να κατέβει ένα χιλιόμετρο κάτω στη λειτουργία. Ήταν μεσάνυχτα περίπου 3 ώρα. Και κατέβηκε ένα κοπάδι τσακάλια, δηλαδή 5-10 τσακάλια και τον έφαγαν όπως ζητούσε από το Θεό. Μάλιστα. Μάλιστα.
Ναι. Έτσι πραγματικά γεγονότα. Έχει ένα άλλο κελάρι πιο δείπνα, δεν φαίνεται ακριβώς, είναι ο Άγιος Τίχωνας. Λοιπόν, έρχεται ένας Έλληνας το 1900, είναι τα χρόνια του 60, 55, λίγο πιο νωρίτερα της πρόφησης εγώ, της διηγήσης των γερόντων. Είναι Άγιος Τίχωνας, επειδή έχει τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ, τον Άγιο Τίχωνα του Ζαντόσκ και τον Άγιο Δημήτριο του Ροστόβ, τρεις Ρώσοι Άγιοι, την καψάλα εδώ, Ρωσικά κελιά. Για να το έχει χτίσει αυτό στη μνήμη του Αγίου Τίχωνα του Ζαντόσκ, προφανώς τέτοια ευεργεσία και βλάβη και κάποιο θαύμα, δεν είναι κάτι τυχαίο για να έχει τέτοια βλάβη για το συγκεκριμένο Άγιο. Έρχεται ο άλλος ο μοναχός, λέει στο μοναστήρι, δώστε μου ευλογία, λέει, να το γιορτάζω όχι στον Άγιο Τίχωνα, σε άλλο Άγιο. Σου δίνει ευλογία, να το αλλάξει Άγιο Δημήτριο, δεν θυμάμαι ο Άγιος. Πάρει την εικόνα, την κατεβάζει κάτω αφού ετοίμασε την άλλη, την τοποθέτησε στον τοίχο και βάζει στο τέμπλο τώρα δεξιά τη μεγάλη εικόνα, την αντίστοιχη, την αγιογραφημένη. Την ίδια νύχτα βλέπει ένα φοβερό όνειρο. Είδε ότι βρέθηκε έξω από το κελί του και έρχεται από κάτω ένας δεσπότης, όπως είναι στην εικόνα ακριβώς, Άγιος Τίχωνα. Μάλιστα. Όφορο, ακριβώς με το αρχαιρατικά στολή. Και είναι μια ομάδα ιερείς, μοναχοί και κάτι προσκυνητές. Και έχει σταματήσει μια απόσταση του 20-30 μέτρα, πιο δίπλα. Και αυτός λέει, εκεί όπως είναι τώρα στην εικόνα, σαν τον Άγιο Τίχωνα. Λέει, αυτός είναι έξω από το κελί και, ναι, βλέπει να έρχεται. Και βλέπει να έρχεται. Ναι. Και λέει ο δεσπότης τώρα, λοιπόν, κοιτούσε έτσι με τον τρόπο να είναι μια απορία. Τι έχει αλλάξει, εδώ ήταν το σπίτι μου, δεν βλέπω το σπίτι μου. Μα πού είναι το σπίτι μου, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, και ξύπνησε αυτός και ήταν τόσο δυνατό, έτσι πάει την άλλη μέρα πρωί-πρωί, κάτω δίνει και το χαρτί, πατέρες Άγιοι, λέει, συγχωρέστε με. Λοιπόν, ήταν υπερσκεψία αυτό, λέει, που έκανα, ο Άγιος θα με τιμωρήσει. Και το ξαναεπανέφερε πάλι. Ναι. Όπως ήταν. Ναι, έβαλε την άλλη εικόνα πάλι. Έτσι και το άλλαξε και είναι το γελί του Αγίου Τίχωνα. Αλλά πραγματικά το σπίτι μου, Σπίτι. Το σπίτι. Έχει ένα άλλο πάλι εδώ πιο κάτω, ένα καλυβάκι, να έχεις χρόνο άλλη φορά να σας περπατήσω να τα φωτογραφίσουμε, θα είναι κάτι κοιμήλιο να μείνει, δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάνει μια, τα καψαλιώτικα, στα ερημητήρια, στα ησυχαστήρια, μια αναφορά, όπως χαρτογράφηση. Στέλνει ο υποτακτικός στον γέρο των υποτακτικών να πάει στο, πάρει κανένα λάχανο, φθινόπωρος. Εντάξει, ο Κυπουρός κάτω στον Παντοκράτορα. Δεν είχε καλή εκτίμηση γιατί στους ερημίτες και τους καψαλιώτες και αντί να του δείξει αγάπη, γιατί όσο πάντων δεν έχουν γίνει τώρα τα λάχανα ή τα πράσα κλπ. Και πάνω στον έστειλε ο γεροντάς να πάρει λίγα κυπευτικά. Ό,τι είχε εκεί πέρα, λάχανο, πράσα, κρεμμύδια, τι θα είχε. Αυτός πράγματι βρίσκει το πιο μικρό, ένα σαν πορτοκάλι, ένα λάχανο και του το ξεφαντονίζει απ' έξω, πριν το διαμακριά. Αν δεν φύγει, του λέει δεν έχει τίποτα, εσείς οι ασκητές, ή θα πάτε εκεί πάνω, δεν έχει τίποτα. Και ας υποθεί να φύγεις, δεν σε βλέπω, του λέει. Ευλόγησε, μη θέλει. Θα πες δύο ώρες να ξαναπάει, πες τρέφει πίσω. Τι να πει στο γεροντά μου, το πέταξε τα μούτρα και τα λοιπά. Ντράπιος, δεν με στελεχωρίζω για το γέροντα. Σωστά. Λοιπόν, τι έχεις παιδί μου, λέει, δεν έχει γέροντα, λέει, και μόνο αυτό είδε. Μα καλά, δεν είχε αυτό ολόκληρο μαστί, θα του έδινε παξιμάδι, θα του έδινε κάτι άλλο, ελιές, χαλβά, χίλια δυο άλλα. Τώρα λίγο λάδι, θα έστενε συμβολικά να στον διπρόσωπο για το γεροντά σου, πάρε κάτι για το κελί, αλίμονο τώρα. Ποτέ δεν έρχονταν με άδεια χέρια το καλοκαίρι. Λοιπόν, αλλά αυτό τον εξαπέστειλε πριν ήδη που πάει στο μοναστήρι. Κατάλαβε ο γέροντας, μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, του λέει, τον βάζει στη χύτρα, το σταυρώνει, είναι, θα φάμε αυτό, του λέει. Ναι, λέει ο μικρός, τι μου λέει, θα φάμε ένα σαν πορτοκάλι, τι να λάχαμε αυτό, αφού είναι μικρός, τι θα φάμε. Κάνει υπακοή, αλλά μέσα τους, λέει, τι μου λέει. Δούλευε. Πάει μετά λίγο, σηκώνει το καπάκι και τι γίνεται. Είχε φουσκώσει πάνω-πάνω και είχε γίνει κανονικό μέλλον. Κανονικότατο. Δεν τους πόθεσε τόσο για την υπακοή, το αυξάνει. Όπως ο άλλος με διαβάζει, εκκλησία μέσα στην εκκλησία και του λέει το καλογύριο. Πήγαινε έξω, του λέει, επιδόψε και ένα τα ματράκια, πες να σταματήσουν, δεν διαβάζω. Κοσμικά τώρα ήταν 4 η ώρα τη νύχτα, καλοκαίρι. Και πήγαινε ο μικρός, έγινε απλογικός. Ματράκια, είπε ο γέροντας, σταματήσετε, σταματήσετε. Και σταμάτησε να κουάζουν. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα, όντως. Έχει ένα δεσπότη, Άγιος, το 1700, στη Μεγαλόπολη κάτω, Άγιος Αθανάσιος Χριστιανοπόλεως, λεγόταν η επαρχία στη Μεγαλόπολη. Είχε μια λίμνη εκεί. Και παίρνωσε μια μέρα δεσπότης και το φιλοξενήσανε και καταλειτουργούσε κατά την τάξη εκεί στην εορτή στην Παγίγυρα. Και τέλος πάντων την νύχτα εκκόαζαν τόσο πολύ τα βάτρα, είχαν τους κουάξ όλα αυτές οι κόσμοι. Και λέει αυτά τα, δεν μ' άφησαν να κοιμηθώ, λέει πώς τα πέρασε σε σεβασμιό, όταν λέει μου δεν είναι και σαμάτι, λέει αυτά, λέει τα καταραμένα, λέει δεν μ' άφησαν έτσι. Μόλις είπε τη λέξη αυτή, δεν μ' άφησαν να κλείσω μάτι, λέει. Σταμάτησαν. Πέρασε μία χρονιά ολόκληρη και δεν ακούστηκε βατράχι να κουάζει. Τίποτα. Ναι. Ξαναπηγαίνει την άλλη χρονιά του σπότου και αυτά τα βατράχια που χαλάγανε τον κόσμο πέρυσι τι έγινε. Του λέει Άγιο Πάτερ, από τη στιγμή που τα καταράστηκε δεν ξανα κουάξαν. Φοβερό. Και λέει, και τα ευλογημένα με άκουσαν και μόλις λέει και τα ευλογημένα με άκουσαν, άρχισαν όλοι να κουάζουν πάλι. Μία χρονιά. Αλήθεια. Και το σώζουν εκεί πέρα όλοι.
χωρική κάτω. Ναι. Όταν επί Βαβαρών κάτω 400 μοναστήρια σε όλη την Ελλάδα τα διέλυσαν, ήταν νόμο. Όσοι ήταν, έχουν από 3-4 άτομα κάτω, τα έκλειναν. Και να πάνε όπου θέλουν. Είχε μια Ιαήλη και από την Πελοπόννησο, 40 χρόνια καλόγαρης, και ήταν μόνη της αυτή, με τη γερόντισσα, δεν θυμάμαι, και της πήγαν, το έκλεισαν το μοναστήρι, η αστυνομία, έτσι, με την εντολή του κράτους και της ένοχος σιωπή της ιεραρχίας, γιατί ήταν Βαβαρή τότε, Όθωνας κλπ. Και πάει στο δεσπότη να παραπονεθεί μας. Βγάλτε από το μοναστήρι που έχω εγώ για 15-20 χρόνια. Της λέει εκεί πέρα και η άλλη γερόντισσα, η γιαγιά κλπ. Της λέει ο δεσπότης, η Αήλ την έλεγαν αυτή. Είναι μικρή 40 χρόνια, δεν έχει αμαρτία, λέει να πάει να παντρευτείς. Και γυρίζει η Καλογραία και του λέει, εσένα εκλέγω, του λέει νυμφίων καλών. Και του δίνει το χέρι, έτσι. Και αυτός έβαλε τα κλάματα κάτω και σηκώθηκε και έφυγε η Καλογραία. Σε δεν τρέπεσε, διαλύεται ένα μοναστήρι επειδή το είπανε οι άθεοι, οι προτεστάδες, οι Βαβαροί κτλ. Και όμως η καλύτερη απάντηση. Ναι, όταν έκλεισαν λοιπόν το μοναστήρι κάτω αυτού εκεί πέρα και τα πετάξαν στο Δημαρχείο, τη νύχτα έγινε το σεισμός και θόρυβος, τους σηκωθήκαν οι ίδιοι και τα πήγαν στο μοναστήρι πάλι με λάδι και με τιμές. Ναι, το λέει το συναξάριο. Έχουμε πάρα πολλά θαύματα. Βέβαια κάθε τόπο δεν είναι το που λέμε το κελί του Αγίου Νικολάου εδώ που έζησε όσιος Νικόδημος ο Αγιορείδης, τον Άγιο Βασίλη, το χιάσμα του Οσίου Θεοφίλου, από κάτω είναι ο Άγιος Σέργιος, εκεί ο Ραντονέζ. Μεγάλος Άγιος και αυτός. Σκεφτείτε ότι ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ, πάμε σε άλλο θέμα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, εκοιμήθηκε το 1380. Όσο ζούσε αυτός είχε δημιουργηθεί κάπου 30-40 μοναστήρια και μετά το θάνατό του άλλα τόσα, στη Βαΐδα, είναι κάτω στην Αίγυπτο η περιοχή, που ήταν ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Απαχώνης, 4ο-5ο αιώνα. Στη Μόσχα, βόρεια και λίγο ανατολικά, από τα πολλά μοναστήρια ονομάστηκε στη Βαΐδα του Βορρά. Λοιπόν, ο Άγιος Σέργιος, λοιπόν, ήταν η αιτία της νίκης με τους Τατάρους. Εμείς όπως είχαμε το τουρκικό ζυγό εδώ πέρα τόσα χρόνια, οι Τάταροι, από εκεί μογγόλικης καταγωγής κάτω που κάνουν επιδρομές μέσα, είναι κάτω από χμαλωσία τέτοια, φόρο κλπ. Όταν ο Δημήτρης Οντονσκόη, ο στρατηγός, άρχισε στο Μόσχα πάνω να κάνει πύργο και μια επανάσταση, λέει, μαζεύτηκε ένας μαμάης, και μετά λέει Ρώσοι τώρα αυτή την ιστορία που σας λέω, 270.000 στρατός, υπηκό στο Κίεβο, το κάψαν όλο, αφού κρυβόντουσαν όλοι, βιάζανε, αρπάζανε, σκοτώνανε και έγανε. Λοιπόν, ήταν όλεθρος, καταστροφή. Έξω από τη Μόσχα λέγεται Κουλικόφ μια παιδιάδα. Παρετάχθηκαν 150.000 Ρώσοι, δεν είχαν παραπάνω στρατό, Δημήτριος, ο αρχιστράτηγος, ο Ντονσκόη. Και από την άλλη μεριά ήταν ο Μαμάης, ο αρχιστράτηγος, από με 270.000, που πολύ υπηκό κλπ. Άνοιξε η μάχη, ήταν περίπου διπλάσια. Πηγαίνει ο αρχιστράτηγος στον Άγιο Σέργιο, γονατίζει κάτω, Άγιο του Θεού, Σέργιο, σώσε μας. Τον ευλόγησε με το σταυρό, μετά γελίψανε και του λέει, μη φοβάσαι, του λέει το πλήθος. Ο Θεός και η Παναγία είναι μαζί και θα νικήσουμε. Του ζητάει τώρα ο Δημήτριος. Τον σκόλιο, εδώ λέει είναι δύο πρώην αξιωματικοί οι οποίοι έχουν γίνει μοναχοί. Τώρα στην κρίσιμη στιγμή να τους δώσει ευλογία να έρθουν στη μάχη. Να έρθουν λέει. Και παίρνει τώρα οι δύο μοναχοί αυτοί, οι πρώην αξιωματικοί, ο ένας ένα σταυρό, το κοντάρι λάβαρο, και ο άλλος ένα της Παναγίας μια εικόνα λάβαρο. Και να δείτε το φοβερό τώρα τι έχει γίνει. Τα στρατόπεδα ήταν αντιμέτωπα, ένα-δύο χιλιόμετρα. Περιμένα ώρα με την ώρα να αρχίσει η μεγάλη μάχη, η οποία άρχισε. Ήτανε 8-7 προς 8 Σεπτεμβρίου του έτους 1380. Παρένθεση τώρα, το 1980 που κόπηκαν για τα 500 χρόνια της ιστορικής μάχης του Κουλικόφ, έχει τα στρατόπεδα αντιμέτωπα και μπροστά τους δύο μοναχούς να κρατάνε το σταυρό και το έχω δει σε γραμματώσιμο. Συγκλονιστικό. Μάλιστα. Ναι, συγκλονιστικό. Παρόλο ήταν κομμουνισμός τότε, θα το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός που είναι αιτία με τον Άγιο Σέργιο, που να άφταρε το λειψανό του κάτω. Το Ζαγκόρ, στη λαύρα του Αγίου Σεργίου, το μοναστήρι, 70 χιλιόμετρα. Ήταν πάντα όλα τα χρόνια και επιλένει και επιστάλλει. Για διπλωματικούς λόγους, δεν διώχνουμε την εκκλησία κτλ. Ήταν πάντα ανοιχτό το μοναστήρι αυτό εκεί πέρα. Είναι άφθαρτο το Άγιο Λειψανό του. Λοιπόν, έβγαινε ένας, τον έλεγαν Γκελεμπέι. Λοιπόν, Γκελεμπέι, σαν τον πανίψινο Γολιάθ, και τους έλεγε ποιος είναι άντρας να μονομαχήσει. Τους είδους δηλαδή. Και την ώρα που πήγαν οι μοναχοί αυτοί με τις ευλογίες του Αγίου Σεργίου που του είπε θα νικήσετε στη μάχη, ο Θεός είναι μαζί μας, έφυγε εκεί και τους προκαλούσε ποιος είναι άντρας να μονομαχήσουν μαζί. Κάνει το σταυρό του και ανεβαίνει πάνω στο άλογο τώρα. Ο μοναχός, λίγο πριν γίνει αυτή, θα σας πω συνέχεια, η μονομαχία, γονάτισαν κάτω, κάρφωσαν τα λάβαρα του Σταυρό και της Παναγίας και είπανε, κυρία Θεοτόκε, σε σένα νίκη νίκη, εμείς θα πολεμήσουμε στην πρώτη γραμμή. Μαζεύουν τα ράσα τους πάνω έτσι και βγάζουν κάτι σπαθιά από μέσα και λέει στο στρατό, μη φοβάστε, εμείς θα πολεμήσουμε στην πρώτη γραμμή μπροστά με το Σταυρό και την εικόνα της Παναγίας, το λάβαρο. Βγαίνει ο Γκελεμπέ για φόνο και ο συνάντρας να μονομαχήσει, κάνει το Σταυρό του και λέει κρατούσαν τώρα την αναπνοή τους. Λοιπόν, σκέψτε τώρα, η αθεία με την πίστη, ο σταυρός με την ειδωλολατρία, μονομαχία.
μου το περιγράφει ο Ρώσος. Ήταν, λέει, το κονταροχτύπημα τόσο ακαριαίο και δυνατό που τρυπήθηκαν και οι δύο διαμπερές κάτω. Και πέσαν κάτω και αρχίζει η μάχη αυτή η πολύκροτη. 150.000 Ρώσοι νίξαν 270.000 Τατάρους. Και ο Άγιος Σέργιος είναι γονατιστός μέσα στην εκκλησία με ψωμένα τα χέρια, με όλους 100 τόσους μοναχούς και προσεύχονται. Και τα ονόματα των αξιωματικών που έπεσαν νεκροί στη μάχη τους έλεγε. Τώρα σκοτώθηκε ο τάδε αξιωματικός. Τώρα ο στρατηγός, τώρα αυτός. Λοιπόν, φοβερός ο Άγιος Σέργιος. Ναι. Και έχει τόσο πολύ ευεργετήσει με τα θαύματα, ένα άθρο του Λείψανό του. Έχει ντοκιμαντέρ τον ρωσικό που τον έχει το Άγιο Λείψανό του. Ναι. Και υπάρχει έτσι. Και αυτή είναι ο Άγιος Σέργιος. Θέλω από κάθε τόπος, δεν εξαντλούνται. Και εγώ ίσως δεν τα διηγούμε και σωστά. Από κάποιος άλλος πιο κατάλληλος θα μπορεί να διηγηθεί πιο καλά για τον κάθε τόπο το θαύμα. Το κάθε θαύμα είναι τόσα πολλά. Η ζωή μας είναι ένα θαύμα. Το θεωρούμε αυτονόητο, το δώρο αυτό του Θεού, την υγεία, το ότι βλέπουμε, το ακούμε. Και όμως κάτι δεν πάει καλά για μια στιγμή, χάνουμε το φως μας και δεν δοξάζουμε το Θεό. Δες τι είμαστε εμείς που δημιουργούμε τη ζωή και την υγεία κτλ. Μα ο άνθρωπος είναι συνδημιουργός Θεού. Από το μηδέν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ακόμα και για αυτό που δεν το κατανοεί, λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου, δεν το καταλαβαίνω, έχει και περασμένες δυνάμεις ο άνθρωπος. Ίσως, εάν τον ωφελεί και είναι ταπεινός, θα του δώσει να το καταλάβει και με τη λογική, τα μυστήρια αυτά του Θεού. Το ο άνθρωπος και το μυστήριο άνθρωπος, λένε οι Άγιοι, μόνο με το Θεάνθρωπο ερμηνεύεται. Βλέπετε φιλόσοφοι, είτε λέγεται Κονφούκιο, είτε Πλάτωνας, έφτασαν μέχρι εκεί, μα το άρρωστο, το διεφθαρμένο μυαλό δεν μπορεί να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού. Όταν καθαριστεί η ψυχή, με την πίστη και τηρώντας εντολές του Θεού, έρχεται το Πνεύμα του Άγιον που είναι αποκάλυψη και διδάσκει. Δηλαδή ο άνθρωπος, το μυστήριο άνθρωπος, μόνο με το Θεάνθρωπο λύνεται. Οι άλλοι λέγανε το μέτρο πάντων άνθρωπο, το πρωταγωγικό, το φιλοσοφικό των αρχαίων. Μα δεν είναι το μέτρο ο άνθρωπος, γιατί είναι ο άνθρωπος ο πεπτωκός, ο άρρωστος. Αν κοιτάζουμε τον Άγιο και τον Χριστό, μέτρο πάντων εμείς το αντιστρέφουμε και λέμε ο Θεάνθρωπος. Αυτός είναι ακριβώς. Το μέτρο και η λύση και η αλήθεια και η ζωή και το φως. Δόξα το Θεό. Λοιπόν, αναφωνήσουμε. Ανηφορίζουμε. Αγαστό. Ναι. Να πάρουμε τη διαδρομή. Την Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος εκ νεκρών η γύρα στον Λάζαρον Χριστέ ο Θεός. Όθεν και η μίσος υπέβες αθυμούντης σύμβολα φέροντες σύ τον νικητή του θανάτου μόνες. Ως ανάγκης υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Κοίτατε, τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον. Πραγματικά ο νυμφών του Κυρίου είναι η Παναγία μας. Έτσι, και κοσμημένος με ταπείνωση, με αγάπη, με υπομονή, που πρεσβεύει για τον καθέναν που την επικαλείται. Το κλειδί λοιπόν Ιωάννη, Ιωάννη σημαίνει ο και χαριτωμένος, και ο δεικνύων, αυτός που είπε στο λαό, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός». Το όνομά του, βλέπετε πως διφλέμ, ερμηνεύεται από τα εβραϊκά. Οίκος του άρτρου, το σπίτι του ψωμίου. Ο κύριος λέει, εγώ είμαι ο άρτρος της ζωής. Σωστά. Αυτά που έγιναν, δηλαδή, 1000 χρόνια νωρίτερα, προτυπώνονται, έτσι. Ιωάννης Ταξιάρχης, που λέτε. Α, Ιωάννης Ταξιάρχης. Έχουμε δύο ονόματα, ναι. Έχουμε και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον είχαμε τάξει. Εδώ έχουμε θα βγάλει και τα φύλλα μας, η καρδιά εδώ. Και πρέπει να μας συνηθίσουμε ότι αν δεν βγάλουμε τα φύλλα, δεν έχει καρποφορία. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι. Βγάλει πρώτα τα φύλλα που σημαίνει κάνει υπομονή, κάνει προσευχή και θα έρθει ο καιρός της καρποφορίας. Ναι, πρέπει εμείς να κάνουμε κάποιες θυσίες πρώτα, να διαβάσουμε, να υπομείνουμε, να προσευχηθούμε. Λοιπόν, κλείνουμε γέροντα, βγάζω και τα λουλουδάκια σας.
Να δω. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Εντάξει. Ασφαλής, την αποσκευή της ίντερνετ της ζώνης ασφαλείας.